είναι το μέλος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη. Σαχίνη, τι κάνετε? Καλά είμαι. Επειδή δεν μου αρέσει η επανάληψη και η ιστορία έχει ενδιαφέρον όταν έχει εξέλιξη, είστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η άκρη θα βρεθεί από τα ευρωπαϊκά δικαστικά όργανα? Εάν δεν το πιστεύαμε, δεν θα πηγαίναμε στην Ευρώπη δύο φορές. Ναι. Με την Παρία. Σωστό. Η εξέλιξη. Καταρχήν εκεί καταρχήν λειτουργούν οι θεσμοί, έτσι. Όταν κάνουμε το αίτημα για να πάει στις ειδικές επιτροπές υπόθεση των τεμπών, δηλαδή στη Λίμπε, στη δικαιοσύνη και στις μεταφορές, και γίνεται κατεπήγον και πάμε προχθές και παίρνουμε και από τις 7 πλευρές του Κοινοβουλίου, δεξιούς, ακροδεξιούς, αριστερούς, κεντρώους, και από τις 7 πλευρές, έτσι, και από την Κομισιόν που επιβλέπει τον εκπρόσωπο, σε χρόνο ρεκόρ τη θετική απάντηση, την υπερψήφιση, τι άλλο να πούμε για την Ευρώπη? Καταρχάς θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, αν εκτιμάτε ότι αυτή η κίνηση και θεσμικά αλλά και θεσμικά σε επίπεδο ευρωπαϊκής δικαιοσύνης κάνει καλύτερους τους όρους και δικαστικά, που είναι και το μείζον θέμα, στην Ελλάδα. Εννοείται. Μάλιστα. Μα τα λεφτά από την Ευρώπη έρχονται. Και τα λεφτά που από την Ευρώπη που έρχονται δεν θα λείψουν από εμάς, άμα σταματήσουν. Τα λεφτά από την Ευρώπη που ερχόταν τα λιμένονταν κάποιοι συγκεκριμένοι και δεν γινόταν αυτά που έπρεπε να γίνουν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι. Καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Όταν ακούτε 500.000 και 600.000 για εγγυήσεις, καταλαβαίνετε γιατί εκατομμύρια έχουν μόνο για δύο άτομα, καταλαβαίνετε γιατί λεφτά έχουν καταχραστεί. Και πρέπει να πω εδώ ότι η δίωξη Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά την εξέλιξη και τα όσα έχουν συμβεί με την περίφημη πια σύμβαση 17. Άρα το γεγονός ότι έχουμε το ξεκίνημα με δύο, ακολουθούν άλλοι 21 που είναι το κατηγορητήριο, για σας είναι μια θετική εξέλιξη? Εννοείται ότι είναι μια θετική. Τόσο καιρό βλέπετε δεν γινόταν τίποτα. Είχαν βάλει και εμείς τον Αύγουστο είχαμε κατέβει στη Βουλή για να δούμε τι γίνεται, γιατί είχαν βαλτώσει το θέμα τα Τέμπη, δεν ασχολούνταν κανένας, και εκείνη τη μέρα είχε πάει και η Ευρωπαϊκή αυτή εδώ. Και την είχαν, θα μένει στο συστάριο ο κύριος Στασούλας και Αθήνα. Όλα τα θάβουν εκεί μέσα στη Βουλή αυτή. Και τώρα, πάλι με δικές μας πρωτοβουλίες και επιμονές και από αυτά ξεθάφτηκε και η Ευρωπαϊκή και πήγε και έγινε αυτό που έγινε το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική. Τώρα, ο κύριος Πρίτζης λέει εγώ πάω, που είναι για πλημελήματα κιόλας. Ο κύριος Καραμαλής ακόμα κρύβεται. Εντάξει, πότε θα κρύβεται. Ο ένας έχει και το. Θα το πω εγώ, για να είμαι δίκαιος. Ο ένας έχει και το πλεονέκτημα της παραγραφής ήδη, Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό όμως δεν αναιρεί. Όχι, πολιτικά δεν αναιρεί. Έχετε δίκιο. Στο νομικό επίπεδο που έχει ενδιαφέρον για τους συγγενείς των θυμάτων. Ναι, να σας πω κάτι όμως. Μπορεί να δικαστεί σε. Εμείς τον έχουμε μηνύσει και τον κύριο Σπρίτζη. Σωστά το λέτε. Θα δικαστεί και εδώ στην Ελλάδα. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Ασλανίδη, σας έχω ακούσει, γιατί με ενδιαφέρει να προχωράει η ιστορία αυτή στην εξέλιξή της, να την παρακαλούμε. Σας έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες που λέτε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, εμείς όλο το ποινικό φάκελο της υπόθεσης, με ό,τι στοιχεία υπάρχουν και όσα εμπλουτίζονται, θα τον παραδώσουμε στα χέρια της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, κυρίας Κοβέση. Έχετε επαφή? Έχετε εισπράξει? Ποιο είναι το κλίμα που έχετε εισπράξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Καταρχήν πλέον και με την, έχουν λυθεί τα χέρια της κυρίας Κοβέση και με την απόφαση να είναι ανοιχτή η Επιτροπή για τη Δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε, και δεν θα είναι μόνο η κυρία Κοβέση. Θα έρχονται και άλλοι εισαγγελείς πλέον για την υπόθεση και θα τους ελέγχουν. Που κι εγώ που έμπλεξα τώρα με αυτή την ιστορία, σαν Ευρωπαίος πολίτης δεν ήξερα τα δικαιώματά μου και βλέπω ότι και πολλοί κόσμοι. Βλέπει ποια είναι πλέον. Είναι ανώτεροι οι Ευρωπαίοι εισαγγελές από τους εδώ. Παρότι που πήγαν κάποιοι εδώ να τους υποβαθμίσουν και να πούν. Γιατί τα έχουμε υπογράψει αυτά από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα δικαίου. Mm-hmm. Δεν μπορεί αυτός που σου στέλνει τα λεφτά και κάνεις εσύ εδώ μια διαχείριση να του λες εσύ «Α, αυτό δεν μ' αρέσει τώρα, δεν θέλω να με ελέγχεις, αλλά όταν έρχονται τα λεφτά
να τα κάνουμε εμείς πάρτι και να, ό,τι θέλουμε. Τι σας έχει πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, περιμένει να τις παραδώσετε πλήρως φάκελο? Θα παραδώσουμε, ναι. Έχουν στοιχεία και θα τους παραδώσουμε και άλλα στοιχεία εμείς. Τα οποία στοιχεία φαντάζομαι ότι προς το παρόν δεν είναι ανακοινώσιμα. Όχι, δεν είναι ανακοινώσιμα, αλλά δεν είναι. Είναι όλα ό,τι έχει παραδοθεί στον ανακριτή, τον εφέτη στη Λάρισα, θα παραδοθούν και στους αγγελείς. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και όπως και σήμερα και η έκθεση του κύριου του Κοκοτσάκη που θα καταδεχθεί στη Λάρισα, η κοινόρια με πιο εμπλουτισμένη για την έκρηξη, και αυτή θα παραδοθεί. Mm-hmm. Όλα θα παραδοθούν. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ασυλανίδη, από την άλλη πλευρά, στη δικαστική εξέλιξη στο εσωτερικό, από τη δουλειά του εφέτη ανακριτή. Γιατί επίσης σας έχω ακούσει να λέτε ότι εμένα οι προσδοκίες μου είναι στη δικαιοσύνη. Είστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη πλέον και την τροπή των πραγμάτων? Πλέον, ένα χρόνο μετά, πλέον ξεκινάνε, και είναι ντροπή να ήταν ένα χρόνο όλα στον πάγο. Βλέπετε ότι βγήκε και το καινούργιο το στοιχείο που με την εταιρεία αυτή των αδελφών παντρεμένων που πήραν 300 κυβικά χώμα και τα πετάξανε σε δικό οικόπεδο. Άλλο αυτό τώρα. Ξέραμε για το κουλούρι και ξαφνικά βρέθηκε και αυτό. Που από εκεί που πήραν το χώμα είναι από εκεί που πέσανε τα χημικά και οι καμένοι άνθρωποι δικοί μας. Mm-hmm. Και είχανε... Τι να πούμε τώρα, είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Ξαφνικά βρέθηκε και άλλο οικόπεδο που πετάχτηκαν πάλι, δηλαδή πρέπει να βάλουμε ειδικούς σκύλους, θα πάμε να... Το βρήκαμε το οικόπεδο που είναι, το βρήκαμε συγγενείς από, που είναι από εκεί, από την περιοχή, από την Καλαμπάκα και από τη Λάρισα και την Καρδίτσα. Το βρήκαν οι άνθρωποι και θα επιθυμούμε να μπουν ειδικοί σκύλοι και εκεί, και χημικοί. Μιλάμε για τη συγκάλυψη του αιώνα. Δεν είναι συμπαρακτικό αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Κρατώ. Τι να πούμε. Όχι. Φανταστείτε να δολοφονήσανε ανθρώπους. Δολοφονήσανε και εξαφανίσαν τα πάντα. Εγκληματική οργάνωση κανονικά. Παύλος Ασλανίδης. Αυτές είναι οι εξελίξεις, γιατί πρέπει να προχωράει αυτή η ιστορία. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και από το Σύλλογο τον κύριο Κοκοτσάκη και τον συνεργάτη του από την Αμερική για τη φοβερή δουλειά που έχουν κάνει. Και μας έχουν βοηθήσει αφάνταστα. Να είστε καλά, κύριε Ασυλανίδη, και καλή δύναμη. Καλημέρα σας. Καλημέρα επίσης, να είστε καλά.